ρωτήσουμε πάρα πολύ. Στο θέμα αυτό θα μείνουμε τώρα. Περιμένουμε και τη δική σας τη συμμετοχή. Τι βλέπετε, τι διαπιστώνετε. Καλωσορίζω στον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο της ΕΣΕ, Εθνική Συνομοσπονδία Εμπόρων Ελλάδας. Καλησπέρα σε μένα. Για την μεγάλη έρευνα που κάνατε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τον κύριο Θεοχαράκη για τις τιμές. Θα μας πείτε αμέσως τώρα τι διαπιστώνετε και τους λόγους ερευνήσατε, τους 13 λόγους που δεν πέφτουν οι τιμές στην Ελλάδα. Θα καλωσορίσουμε και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ από υπεύθυνο ερευνών Ινστιτούτου Έρευνας Λιλιαν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Να μας πείτε εσείς με την τελευταία σας μελέτη τι διαπιστώσατε για τις τιμές στην Ελλάδα. Θα καλωσορίσουμε βεβαίως τον Νίκο Υποφάντη που γνωρίζει και παρακολουθεί το θέμα και θα μας βοηθήσει με τις γνώσεις και το ρεπορτάζ του. Και στην αγορά θα πάμε και θα βρούμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς, τον κύριο Νίκο Καλόγρη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν. Τι να βλέπουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, είμαι βέβαιος ότι ό,τι βλέπουν εδώ πέρα οι μελετητές θα το βλέπουν και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις. Μαύρη φτώχεια, πέφτουν τα εισοδήματα και οι τιμές δεν πέφτουν. Το θέμα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Να ξεκινήσουμε από την αγορά και από τον κύριο Καλόγρη. Τι σας λέει ο κόσμος. Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε, ναι. Πολύ καλά. Ο κόσμος τι λέει. Ωραία. Χαρούμενος. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω. Δεν υπάρχει χαρούμενος. Δεν υπάρχει χαρούμενος, αλλά είναι άλλοι οι λόγοι. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στα φρούτα και στα λαχανικά. Βεβαίως, σας τα ακούμε. Τα φρούτα και τα λαχανικά, με βάση την έκθεση της Eurostat και την έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και τα στοιχεία αυτά τα έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης στο τέλος του χρόνου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας κατατάσσουν στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη από πλευράς τιμών. Είμαστε 26% κάτω από το μέσο όρο των τιμών, των φρούτων και των λαχανικών. Πώς γίνεται τότε, Νίκο Υποφάντη? Γιατί γίνεται αυτό, μισό λεφτάκι να ολοκληρώσω. Ναι, βέβαια. Γιατί γίνεται αυτό, πρώτον και κυρίων, διότι έχουμε παραγωγή σε φρούτα και σε λαχανικά, έχουμε μεγάλη παραγωγή. Η παραγωγή μας καλύπτει τις ανάγκες μας και κάνουμε και μεγάλες εξαγωγές. Από εκεί και μετά, στο όχι χώρο όλα, των φρούτων και των λαχανικών υπάρχει. Όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Δηλαδή, χάσαμε ένα πλεονέκτημά μας. Συγγνώμη, αφήστε με να σας πω. Χάσαμε δύο πλεονεκτήματά μας, όπως είναι οι ντομάτες και οι πατάτες. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν μια πατατοπαραγωγός χώρα όπως είναι η χώρα μας να φέρνει πατάτες από την Αίγυπτο. Δεν είναι δυνατόν μια ντοματοπαραγωγός χώρα όπως ήταν η χώρα μας να φέρνει ντομάτες από την Τουρκία, το Βέλγιο και την Πολωνία. Δηλαδή, χάσαμε κάποια πλεονεκτήματα στην τελευταία δεκαετία γιατί οι περισσότεροι στον αγροτικό τομέα στράφηκαν αντί για την παραγωγή τροφίμων στο βαμβάκι. Έτσι. Και για σήμερα φωνάζουν για το βαμβάκι οι αγρότες μας. Εν πάση περιπτώσει, όπως και αν έχει το θέμα, σημασία έχει ότι τα τελευταία χρόνια σταδιακά η παραγωγή μεγαλώνει και έχουμε και εξαγωγές, σημαντικές εξαγωγές. Μάλιστα. Το θέμα είναι όμως το άλλο, για τις τιμές. Το θέμα για τις τιμές. Ναι. Γιατί έχουμε μειωμένες τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά. Διότι έχουμε μεγάλη παραγωγή, διότι έχουμε υγιή και έντονο ανταγωνισμό στο χώρο των φρούτων και των λαχανικών και αυτό είναι σε θέση. Και βεβαίως το αναφέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά είναι σε θέση να το δει και ο ίδιος ο καταναλωτής, αν πάει μια μέρα σε μια λαϊκή αγορά, στις 11 η ώρα να δει τι τιμές πολλούνται τα προϊόντα. Ένα λεπτό. Νίκο Υποφάντη, έχουν πέσει οι τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά, γιατί άλλες έρευνες παρουσιάζουν τις τιμές αυτές αυξημένες και ότι είμαστε και πάρα πολύ ακριβοί. Όπως αν θυμάμαι καλά. Στα πράσινα λαχανικά. Ακριβώς, στα πράσινα σου λέγα. Θα πάρουμε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής. Μας λέει ότι τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκαν τα πράσινα λαχανικά κατά 15%. Οι αγρότες, οι οποίοι τα παράγουν τα πράσινα λαχανικά, μας λένε το εξής, ότι υπήρχε πολύ ακριβή πρώτη ύλη, δηλαδή σπόροι. Υπήρχαν πολύ ακριβοί σπόροι, υπήρχαν αυξημένα μεταφορικά πλέον με το ακριβό πετρέλαιο. Δεν ξέρω, ο κ. Καλόγρης μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Άλλο είναι το ζήτημα. Θα μπορούσε ακόμα να πάει καλύτερα αυτή η αγορά των τροφίμων. Κύριε Καλόγρη, γιατί παράγεται. Μας το έχει πει ο κ. Κορκίδης πολλές φορές μαύρος πλούτος στο χωράφι. Γιατί η σχέση μεταξύ χονδρεμπορίου και παραγωγής δεν είναι καλή και φτάνει το προϊόν αυξημένο πάρα πολύ στον τελικό καταναλωτή. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν και οι περιβόητες παρακάμψεις των μεσαζόντων. Ακούστε να σας πω κάτι. Ναι. Ο παραγωγός έχει δυνατότητες να διαθέσει ο ίδιος το προϊόν του στις λαϊκές αγορές απευθείας στον καταναλωτή. Έχει τη δυνατότητα να το διαθέσει μέσω των συνεταιρισμών και μέσω των εμπόρων. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο ανταγωνισμός λειτουργεί, είναι υγιής
είναι έντονος και γι' αυτό και έχουμε πραγματικά καλές τιμές. Τα για στοιχεία είναι αδιαφυσβήτητα. Κύριε Καλογρή, τα στοιχεία είναι αδιαφυσβήτητα. Να βάλουμε και λίγο μια άνω τελεία. Και να... της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σαφής. Άλλο είναι το πρόβλημα και θα ήθελα να αναφερθώ. Μισό το θέμα λεπτό. Της ακρίβειας. Μισό λεπτό. Μισό θα έρθουμε στην άποψή σας. Και για λόγους ευγενίας και αυρότητος έχουμε και δύο ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν εδώ στον κόκκινο καναπέ. Λοιπόν, να δούμε τους 13 λόγους, κύριε Κορκίδη. Θα σας πω ότι έχετε τον πιο κατάλληλο άνθρωπο, τον Νίκο τον Καλόγρη, να ακούσετε πραγματικά ποια είναι, αν θέλετε, οι αιτίες της ακρίβειας, ειδικά σε κάποια προϊόντα. Εγώ θα σας πω ότι πραγματικά στην κεντρική αγορά μπορεί να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος να ρυθμίζει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς και να ρίξει τις τιμές. Γιατί είναι κάτι οργανωμένο, μπορεί να είναι ενιαίο, να είναι κάτι σωστό. Θέλω να πιστεύω ότι και ξέρει πολύ καλά ο Νίκος ότι η Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με τις κεντρικές αγορές και ειδικά με την κεντρική αγορά του Ρέντι θα υπογράψουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας να παρακολουθούμε, να δημιουργήσουμε ένα παρατηρητήριο τιμών ουσιαστικά, το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί τις τιμές, να ξέρουμε στα 285 σημεία της χώρας που έχουμε εμπορικούς συλλόγους τι τιμές πολλούνται τα προϊόντα, τι τιμές φτάνουν και τι τιμή φτάνει. Δηλαδή προσπαθούμε να ισιώσουμε και να κοντίνουμε το δρόμο από το χωράφι στο ράφι. Μάλιστα. Και να θεωρώ δούμε. Ότι η κεντρική αγορά είναι το σημείο αναφοράς. Πάντως κύριε Κορκίδη, είμαι σίγουρη τώρα ότι αν ανοίξω το Twitter και το Facebook της εκπομπής, ο κόσμος θα πει ότι δεν αρκούν αυτές οι μειώσεις σε σχέση με τις μειώσεις των μισθών σας το και των συντάξεων. Να δούμε λίγο τους 13 λόγους που δείχνει η έρευνά σας. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάχει, υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ. Θέμα κράτους. Ενδομηλικές συναλλαγές πολυεθνικών. Θέμα ρύθμισης, ρήτρες απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, ζήτημα νομοθεσίας. Στρεβλώσεις της αγοράς, πολεοδομικοί περιορισμοί στις προδιαγραφές κτηρίων. Ολιγοπωλιακή διάρθρωση του χονδρεμπορίου, υψηλά περιθώρια κέρδους παρά την ύφεση, αυτό είναι θέμα αυτορύθμισης. Εξάρτηση των εγχώριων τιμών από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, σιταριού και κρέατος. Commodities, τι να κάνεις, διεθνείς αγορές. Μάλιστα. Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, όχι αυτή είναι, ολοκληρώσαμε. Ναι, Νίκο. Θα σας πω όμως, θα μου επιτρέψετε να προσθέσουμε για κάτι άλλο. Τα hedge funds, τα κοράκια των αγορών, έχουν μεταφερθεί, ξέρετε, από την παρακολούθηση των κρατών και έχουν μπει στο χρηματιστήριο των αγορών και των προϊόντων, των commodities, όπως είπατε. Και ειδικά στα καύσιμα σόγες, και στα τρόφιμα. Σόγες, καλαμπόκια, κρέατα, τρόφιμα, πω, έχουν λοιπόν, γίνει όλα εμπόρευμα. Ήδη η Goldman Sachs μας έχει προειδοποιήσει που είναι ότι και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Θα έχουμε μία αύξηση 5% στις διεθνείς τιμές των τροφίμων. Και η Standard & Poor's είπε ότι μέσα στο 2013 στην Ελλάδα θα έχουμε κατά μέσο όρο μια αύξηση 3% στα τρόφιμα. Η ίδια μαφία δηλαδή που μας δανείζει ορίζει και τις τιμές των τροφίμων. Νίκο, είχαμε διακόψει πριν και τον κύριο Καλογρή που ήθελε να μπει και στην ουσία του ζητήματος. Κύριε Καλογρή. Η ουσία, καταρχήν θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Πρόεδρο. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Όλοι οι λόγοι βέβαια που αναφέρονται είναι υπαρκτοί. Ξεκαθάρισα βέβαια προηγουμένως τη θέση τη δική μας για το θέμα των φρούτων και των λαχανικών. Πάντως θα ήθελα να πω το εξής. Το πρόβλημα ποιο είναι για τον καταναλωτή, ποιο είναι για τον πολίτη το πρόβλημα. Πρώτον είναι η ανεργία. Δεύτερον είναι ότι έχουμε χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, μειώνονται συνεχώς. Από εκεί και μετά προχωράμε στη φορολόγηση, στην υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και των πολιτών, υπερφορολόγηση. Άρα πώς θα μειωθούν οι τιμές μαζί, αφού... μαζί με το γεγονός, μισό λεφτά, αφήσαμε τις τιμές τώρα. Οι τιμές, ακούστε να σας πω κάτι, μηδέν να πάνε οι τιμές. Όταν υπάρχουν αυτά που σας είπα προηγουμένως, ο κόσμος δεν θα είναι ευχαριστημένος. Αυτό σε καμία σας λέω, ότι όταν αυξάνεται για παράδειγμα δύσκολα. Ο φόρος... Εδώ καλείται αυτή τη στιγμή, μισό λεφτό, αυτή τη στιγμή καλείται ο πολίτης με χαμηλό μισθό, με χαμηλή σύνταξη να πληρώσει όλους αυτούς τους φόρους οι οποίοι είναι συνεχόμενοι για τα ακίνητα, για τα καταρχήν καύσιμα. Έχουμε πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα. Πολύ υψηλές τιμές σε όλα τα τιμολόγια των 10. Να τα αυτό είναι το πρόβλημα του ουσιαστικού. Τα πράγματα, Νίκο, πρώτα αυτό απ' όλα είναι να το πούμε ότι πρόβλημα. Στην κεντρική αγορά δεν λειτουργούν καρτέλ. Όπως προσπαθούν ορισμένοι να παρουσιάσουν. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Είναι ξεκαθαρισμένο. Και αυτό θα σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Και το έχουμε βεβαίως ξεκαθαρίσει και το ξέρουμε πολύ καλά. 0,03 ήταν ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο. Εκεί. Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Ακριβώς, κλείσαμε ακριβώς. Κατά μέσο όρο το 12μήνο στο 1%. Είμαστε η χώρα με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Όμως, πληθωρισμός δεν είναι το επίπεδο των τιμών. Είναι η μεταβολή του ρυθμού. Των τιμών. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το ξεδιαλύνουμε. Αυτό να το ξεδιαλύνουμε, αλλά αυτό πούμε... που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα πέσουν οι τιμές για να μπορεί να ψωνίζει. Ωραία. Και όχι στη μέση του μήνα, να μην τον φτάνουν τα λεφτά για κυρία τα βασικά. Ξεκάθαρα σας λέω. Οι τιμές θα πέφτουν συνεχώς
Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω πάλι, οι τιμές θα πέφτουν συνεχώς από τη στιγμή που ο καταναλωτής δεν έχει αγοραστική δύναμη. Είναι ξεκάθαρο αυτό λοιπόν, το πράγμα. Κύριε Κιωσέ, τι θα οι πρέπει να γίνει. Θα πέφτουν συνεχώς. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να πουλήσει κάποιος ακριβά όταν δεν έχει ο καταναλωτής χρήματα να ψωνίσει. Κύριε Κιωσέ, είναι τι πρέπει να γίνει ώστε να πέσουν μήπως οι τιμές στην ουσία. Τιμές. Βεβαίως, βεβαίως, υπάρχουν, βεβαίως. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, να δούμε και τα ευρήματα του κυρίου Κιωσέ, αλλά μην το λέτε αυτό. Σας θυμίζω ότι μαύρη αγορά την κατοχή. Δεν είχε ο κόσμος, την καπάνω οι τιμές. Κύριε Κιωσέ. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Το βασικό είναι ότι στην Ελλάδα μέχρι τώρα... Για τα βασικά είδη διατροφής υπάρχει θέμα. Ένα λεπτό, στην Ελλάδα που είναι δομημένη η αγορά έχει παθογένειες από τη φύση της. Το πιο βασικό είναι ότι την πλειονότητα των προϊόντων είτε την εισάγουμε είτε την παράγουμε χρησιμοποιώντας ξένες πρώτες ύλες. Οπότε όσο δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να γίνεται μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής στην Ελλάδα, αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό χρειάζεται χρόνο, θα γίνει σιγά σιγά. Πέρα από αυτό, ένα πολύ εύκολο πράγμα μπορεί να γίνει, αλλά είναι δύσκολο στην Ελλάδα, είναι η μόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που να βοηθάει την επιχειρηματικότητα να λειτουργεί καλύτερα. Μέχρι σήμερα είχαμε ένα θεσμικό πλαίσιο στο λιανεμπόριο τροφίμων, το οποίο δημιουργούσε προβλήματα σε επιχειρήσεις που βλέπαμε, τα οποία εκτός από προβλήματα λειτουργίας ήταν και προβλήματα κόστους. Τα οποία είναι θέματα τα οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και άλλα υπουργεία που εμπλέκονται μπορούν να το λύσουν. Για παράδειγμα, έχουμε ένα τεράστιο θέμα στις μεταφορές. Δηλαδή, οι μεταφορές. Τεράστιο ζήτημα. Ναι. Τεράστιο ζήτημα με τις φορές. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, το λέμε και πάλι, ένα κοντέινερ να φεύγει από την Αθήνα να πάει στην Δράμα να ξοδεύει πάνω από 1.500-1.700 ευρώ και το ίδιο κοντέινερ για να πάει στην Κίνα να θέλει μόλις 600 ευρώ. Δεν γίνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα λεπτό. Δεν είναι δυνατόν να φορτώσεις ένα φορτίο, μια νταλίκα, τα ξέρει ο κύριος Καλόγρης, μια νταλίκα με ντομάτες από την Ηλία να τη στείλει στη Ρόδο το καλοκαίρι και να πληρώσει ένα ναύλο το οποίο είναι απαγορευτικό να πάνε ντομάτες στη Ρόδο και θα αναγκαστεί η Ρόδος να κάνει να τις πάρει από δίπλα από την Τουρκία. Δηλαδή υπάρχουν τεράστια τέτοια ζητήματα στην αγορά. Συν το γεγονός ότι ο κύριος Κορκίδης το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ρυθμίζονται όμως και αυτά, ρυθμίζονται. Δεν ρυθμίζονται, κύριε Καλόγρη. Κύριε Καλόγρη, δύσκολο είναι να ρυθμιστεί αυτό όσο έχει αυξημένο κόστος είναι πετρελαίου. Δύσκολο, αλλά πρέπει να όσο γίνει το πετρέλαιο όσο είναι εκεί που βρίσκεται. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε το κάθε πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν συνδυαστικά. Υπάρχει δηλαδή, πρέπει να, έχουμε, να κάνουμε κάποιες ενέργειες συγκροτημένα. Θα σας πω ξεκάθαρα για να δικαιολογήσουμε και την κατάσταση. Έχει μειωθεί το εισόδημα του Έλληνα 40% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΣΑ. Γιατί πάρα πολλοί αρέσκονται να αναφέρονται στα στοιχεία του ΟΑΣΑ. Ναι. Η ύφεση, σύμφωνα πάλι με τον ΟΑΣΑ, θα διαρκέσει μέχρι το 2015. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και όχι 1,5 εκατομμύριο που αμείβονται με 400 ευρώ όπως στην Γερμανία για τις 38 ώρες και όχι τις 40 που έχουμε εδώ. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα συνολικά και το επαναλαμβάνω. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υποφάντη, ότι αυτά τα 13 σημεία είναι κάποια πράγματα που μπορούμε να τα χειριστούμε και να τα διαχειριστούμε καλύτερα και κάποια τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ρωτήστε τον κύριο Καλόγρη. Έχουν οι περισσότεροι μέσα στην κεντρική αγορά ψυγεία τα οποία τα πληρώνουν οι ίδιοι. Πολύ σωστά. Με την αύξηση του ρεύματος. Κύριε Καλόγρη, πόσο παραπάνω θα πληρώσετε? Για να ακούσουμε τον κύριο Καλόγρη. Έχετε κάνει υπολογισμό. Όπως ανέφερα και προηγουμένως. Τα τιμολόγια θα έχουμε ένα 10 με 20% παραπάνω. Όσο θα είναι από η αύξηση. Από πού θα τα βγάλετε τη ΔΕΗ. Ωραία, από πού θα τα βγάλετε αυτά τα χρήματα. Από πουθενά δεν μπορούμε να το πάρουμε. Γιατί για να ανεβάσουμε το ποσοστό μας δεν γίνεται. Έχουμε συμπιέσει το ποσοστό μας στο ελάχιστο για να μπορούμε να καλύπτουμε τα λειτουργικά μας έξοδα. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε παραπάνω. Σας το είπα και προηγουμένως. Δεν ξέρω τι γίνεται στις μεγάλες επιχειρήσεις πολυεθνικές και πώς μπορούν να λειτουργούν αυτοί και τι κάνουν. Αλλά εδώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αδύνατο να μπορέσουν να πουλήσουν παραπάνω. Επειδή έχουν μειώσει στο ελάχιστο ένα παράδειγμα κέρδους, που ήθελε να και δώσει ο κύριος Κιωσές. Και μας αρέσουν τα παραδείγματα. Αυτό είναι για τις μεταφορές. Δεν άκουσα. Ένα παράδειγμα ναι. δίνουμε μέσω του κυρίου Κιωσέ. Λοιπόν, ναι. ένα φορτηγό ιδιωτικής χρήσης δεν μπορεί να μεταφέρει ναι. τρόφιμο μη τρόφιμο. Για παράδειγμα, δηλαδή, άμα θέλει μια αποθήκη να στείλει τρόφιμα στην Κομωτινή, πρέπει να στείλει δύο φορτηγά. Ένα με τρόφιμα και ένα μη τρόφιμα. Και τα δύο συσκευασμένα. Και να πληρώσει δύο φορές. Ναι. Δύο φορές ακριβώς. Μπορεί να γίνει συνδυασμένη μεταφορά, δηλαδή. Ενώ το φορτηγό δημοσίας χρήσης μπορεί να μεταφέρει και τα δύο. Κύριε Κιωσέ, έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να διαβάσουμε και μερικά από τα μηνύματα των τηλεθεατών. Μας λέει ο Μιχάλης ο Ρίβας ότι 40% είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, μειωμένα, φτηνότερα δηλαδή, στη Γερμανία. Αγοράζει, λέει, το βρεφικό γάλα του παιδιού από τη Γερμανία 8 ευρώ του κουτί. Μας καταλαβαίνετε? Πολύ φθηνό σούπερ μάρκετ η Γερμανία. Πάρα πολύ φθηνό. Κοιτάξτε όμως. Πάλι μιλούν για τις ο Μιλτιάδης, ο φίλος μας στο Facebook μας λέει ότι ο λόγος των υψηλών τιμών είναι οι μεσάζοντες, κύριε Κορκίδη. Ναι, όπως είναι και αν θέλετε, οι χώρες που μεσολαβούν μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας,
είναι φορολογική παράδειση, όπως είναι η Βουλγαρία. Mm-hmm. Περνάνε τα τιμολόγια από εκεί, φορολογούνται με ένα 10% για να φορολογηθούν ένα πολύ μικρό ποσοστό με υψηλή φορολογία στη χώρα μας. Αυτές είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές. Το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι. Εγώ θα σας πω στοιχεία για τις καταναλωτικές συνήθειες σήμερα. 7 στους 10 Έλληνες προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα. Mm-hmm. Και 9 στους 10 Έλληνες προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα φρούτα, λαχανικά και κρέας. Λοιπόν, καλό είναι αυτό να το εκμεταλλευτούμε. Ο τζίρος στα τρόφιμα από τα 7,2 δις το 2008 έχει πέσει, έπεσε πέρσι στα 4,8. Έχουμε μία μεταβολή στην κατανάλωση μείον 35%. Για να το δούμε λοιπόν να γίνεται και αυτό πραγματικότητα. Κύριε Κιωσέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να συμπληρώσω κάτι. 7 στους 10 Έλληνες προτιμούν ελληνικά προϊόντα, αλλά μόνο ένα στους 3 είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω για τα ελληνικά προϊόντα. Και είναι λογικό, κύριε Κιωσέ, με την οικονομική δυσκολία που υπάρχει. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε. Κύριε Καλογρή, σας ευχαριστούμε. Νίκο Υποφάτη, λοιπόν. Ο κύριος Κορκίδης μας δίνει πολύ ωραίες ειδήσεις σήμερα με την Τράπεζα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το αναπτύξουμε άλλη μέρα, κύριε Κορκίδη.